Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι ότι η κίνηση, τουλάχιστον στα ταξί και εδώ στο Αγρίνιο, έχει πάρει την κατιούσα. Είναι πάρα πολύ μικρή έως ελάχιστη, θα λέγαμε, η κίνηση στα ταξί του Αγρίνιου. Δεν ξέρω τι άποψη έχει και ο πρόεδρος, ο κύριος Μπάδας, τον οποίο τον έχουμε αυτή την ώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλημερίζουμε. Κύριε Μπάδα, καλή σας μέρα. Καλημέρα, κυρία Θεοδωροπούλου, εσάς και στο κοινό του σταθμού σας. Λοιπόν, για δώστε μας λίγο την εικόνα που επικρατεί στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη, θα λέγαμε, περιοχή. Η κίνηση έχει πέσει, έτσι είναι δεδομένο. Αφού ο κόσμος δεν κινείται, ο κόσμος είναι σε καραντίνα, τι έχει απομείνει για σας, πιο επιβατικό κοινό? Η κίνηση έχει πέσει πάρα πολύ στα ταξί. Ο κόσμος καλά κάνει και είναι σε καραντίνα. Έτσι πρέπει, για το καλό όλων μας. Η κίνηση σε εμάς είναι μηδαμινή, έχουμε πτώσει 90% και πάνω. Αλλά αυτό είναι το σωστό, να μένουμε σπίτια μας και ας είμαστε εμείς 90% κάτω στη δουλειά μας, δεν μας πειράζει, αρκεί να περάσει αυτή η κρίση. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι έχει πέσει η κίνηση και ότι ο κόσμος, κύριε Μπάδα, δεν μετακινείται πλέον, γιατί όπως είπατε πολύ σωστά και εσείς, καλά κάνουν και είναι σε καραντίνα, γιατί έτσι πρέπει για να μην έχουμε και εξάπλωση του κορονοϊού. Το ζητούμενο είναι ότι τώρα δυσκολεύεστε ακόμη περισσότερο, δηλαδή και τα ταξί που έχουν απομείνει στις πιάτσες, και λέω έχουν απομείνει γιατί τουλάχιστον την εικόνα που έχω εγώ από το κέντρο της πόλης αλλά και από άλλες πιάτσες ταξί στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, βλέπω ότι είναι ελάχιστη στα ταξί. Δηλαδή κάποιοι παραμένουν σπίτι, γιατί σου λέει τι να κάνω τώρα, να βγω έξω, να πάρω έναν πελάτη, έναν, δύο, ούτε τα λειτουργικά μου έξοδα δεν βγαίνουν, έτσι. Σωστά τα λέτε. Πολλά παιδιά, πολλά ταξί δεν βγαίνουν στις πιάτσες γιατί δεν βγάζουν τα έξοδά τους, αλλά όμως πρέπει να είμαι στις πιάτσες για τις ευπαθείς ομάδες, για τους παππούδες, τις γιαγιάδες που πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο, στο γιατρό, να πάρουν τα φαρμακά τους. Εμείς πρέπει να είμαστε στην πιάτσα και πρέπει να είμαστε παρόν για να βοηθήσουμε τις ευπαθείς ομάδες. Ναι, και σας δυσκολεύει το γεγονός ότι δεν μπορείτε να μετακινείτε και περισσότερο από ένα άτομο? Είναι και αυτό ένα ζήτημα, έτσι. Ένα άτομο αυστηρός, δύο άτομα είναι για νοσοκομείο, π.χ. ένας που θέλει να πάει να κάνει αιμοκάθραση θέλει συνοδό δύο άτομα. Και τρία άτομα, αν είναι δύο ανήλικα παιδιά και ένας γονέας. Μάλιστα. Εσείς λαμβάνετε τα μέτρα πριν από λίγες μέρες, από όσο ξέρω, κύριε Μπάδα, κάνατε κάποιες απολυμάνσεις. Συνεχίζονται αυτές? Τι ακριβώς έχετε πει εκεί στους συναδέλφους σας, ποια μέτρα πρέπει να τηρούν, για να είναι και ήσυχοι δηλαδή και οι επιβάτες? Θέλω να πω στους συμπολίτες μας και στην πόλη μας ότι μπορούν να εμπιστεύονται τα ταξί, γιατί γίνεται απολύμανση καθημερινά, ατομικά ο καθένας. Έχουμε κάνει και σε εξουδετερημένα συνεργεία που κάνουν απολύμανση και θα ξανακάνουμε πολλές φορές, όσες φορές χρειαστεί, για την ατομική μας ασφάλεια, τη δικιά μας και των πελατών. Μάλιστα. Έτσι να συνεχίσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπάδα. Καλή σας μέρα. Καλά, κύριε Θεοδωροπούλου. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.